Δύο από τα σημαντικότερα διατηρητικά κτίρια της πόλης των Χανίων, τα οποία καταραίουν μέρα με την ημέρα, αναμένεται να βρεθούν επιτέλους στο επίκεντρο μελετών αποκατάστασης και ανάδειξης, ώστε να πάρουν το δρόμο που αρμόζει στην ιστορία τους. Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Κρήτη 2014-2020 εντάχθηκαν οι μελέτες αποκατάστασης και επανάχρησης για τη Βίλα Σβάρτς στη Χαλέπα και για το αρχοντικό Πολογιώργη στην Αμπεριά. Οι δύο σημαντικά μνημεία της πόλης που για δεκαετίες παρέμεναν σε μία απαξίωση και μία χρησία, πλέον με αυτή τη μελέτη θα ξαναπάρουν ζωή και θα αποτελέσουν και αυτές χώρους δημιουργίας, πολιτισμού, τέχνης. Είναι από τις λίγες φορές που μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι δεν έχουμε απλώς κάποιες μελέτες που θα μείνουν στα συρτάρια, αλλά έχουμε μια χρηματοδότηση μελετών οι οποίες είναι έτοιμες και ήδη βρίσκονται στον προθάλαμο της υλοποίησης. Άλλοτε συνώνυμα της έγκλης, της κομψότητας και της ιστορίας, τα δύο κτίσματα έχουν εξελιχθεί εδώ και πολλές δεκαετίες σε αστικά φαντάσματα. Χτισμένη το 1860, η Βίλα Σβάρτς αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής. Το δε αρχοντικό Πολογιώργη χτίστηκε από την οικογένεια Ποθητού το 1870 και περίλθε στα χέρια του πολιτικού της Κρητικής Πολιτείας Χαράλαμπου Πολογιώργη στο τέλος της Τουρκοκρατίας. Δύο κτίρια τα οποία χρειάζονται προσοχή, χρειάζονται φροντίδα και χρειάζονται να ενσωματωθούν ξανά στον πολιτιστικό ιστό της πόλης. Η ευκαιρία που δόθηκε μέσω της περιφέρειας είναι να χρηματοδοτηθούν οι μελέτες αυτές, οι οποίες έχουν μάλιστα και την μεγάλη τύχη να συνδέονται και με τα προσεχή χρηματοδοτικά προγράμματα. Ταυτόχρονα χρηματοδοτείται η μελέτη για την αποκατάσταση και ανάδειξη των ενετικών οχυρώσεων και της Ανατολικής Τάφρου. Όλα αυτά μαζί διαμορφώνουν μια εντελώς καινούργια εικόνα για την περιοχή, μια εικόνα άξια της επιθυμίας που έχουν και οι πολίτες αλλά και οι επισκέπτες των Χανίων. Πρόκειται για μια μεγάλη παρέμβαση που έρχεται να κουμπώσει στην ανάπλαση του Κουμκαπί, του Ανατολικού Αναχώματος, της πύλης της Άμμου καθώς και του έργου της πλακόστρωσης του Ενετικού Λιμανιού.